Το τελευταίο διάστημα, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι έχουν αυξηθεί οι σοβαρές καταγγελίες για βίες και παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σύνορα. Πρόσφατα, το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο της Frontex παρουσιάστηκε καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέροντας και μια σειρά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, περιλαμβάνονται σε αυτό καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις του Αιγαίου με ευθύνη των ελληνικών αρχών, οι οποίες συγκαλύπτονται. Ωστόσο, η ίδια έκθεση βέβαια αφήνει αναπάντητα ερωτήματα που προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για τη συγκάλυψη της επικίνδυνης δράσης και του αντιδραστικού ρόλου της Frontex. Τον Ιούνιο δημοσιεύθηκε ακόμα η έκθεση της Διεθνής Αμνηστίας με θέμα Ελλάδα, βία, ψέματα και επαναπροωθήσεις, στην οποία επίσης γίνεται λόγος για συνεχή συστηματική χρήση βάναυσων πρακτικών με παράνομες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα ως μια εδρεωμένη μέθοδο ελέγχου των συνόρων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν προηγηθεί από την Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπάρχουν σειρά δημοσιευμάτων στον ελληνικό και ξένο τύπο. Και βέβαια γνωρίζετε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μηνυτήρια αναφορά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για διερεύνηση περιστατικών παράνομης βίας και ρατσιστικής επαναπροώθησης ή απέλασης 7.000 και πλέον αλλοδαπών κατά την περίοδο Μαρτίου έως Δεκεμβρίου 2020. Οφείλεται λοιπόν και το Υπουργείο σας αλλά συνολικά η κυβέρνηση ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί το τελευταίο διάστημα το μόνο που επιλέγεται να παρουσιάσετε με πανηγυρισμούς είναι οι αριθμοί για τις μειώσεις των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, κάτι που γνωρίζετε ότι παραμένει προσωρινό, χωρίς να αναφέρεστε φυσικά στην πραγματικότητα, ούτε στην ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος αυτών των ανθρώπων. Κάτι που φυσικά δεν αναιρείται και από το χτεσινό νέο αίτημα για την επιστροφή 1908 ανθρώπων στην Τουρκία, στο όνομα της νομιμότητας. Μια νομιμότητα που σημαίνει εγκλωβισμό και βάσανα για τους ξεριζωμένους, αλλά γεννά τελικά βάσανα και κινδύνους και για τον ελληνικό λαό, γιατί την ώρα που παραθέτεται αυτά τα στοιχεία, η πραγματικότητα δείχνει τις προετοιμασίες σας για τις νέες κλειστές δομές στα νησιά, τα σχέδια για τον νέο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο που αναβαθμίζουν τη δράση κάθε λογής ΜΚΟ στο προσφυγικό, την ενίσχυση της Frontex μεθοδεύοντας τον οπλισμό της στα ελληνικά σύνορα με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και στόχο για 10.000 προσωπικό ως το 2027. Με βάση αυτά λοιπόν σας ρωτάμε τι απαντάτε στις συγκεκριμένες καταγγελίες, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να πάψουν οι καταγγελόμενες παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών και προσφύγων από τις ελληνικές αρχές. Και βέβαια προτίθεστε να συνεχίσετε την επικίνδυνη πολιτική σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αναθέτοντας την φύλαξη των συνόρων στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς καταστολής όπως η Frontex, οι οποίοι όχι μόνο δεν διασφαλίζουν, αλλά παραβιάζουν συστηματικά τα δικαιώματα μεταναστών, σε συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές αρχές. Ευχαριστώ.